Σε αυτήν την 13η ένσταση για τις Κυπριακές εκλογές θέλουμε να διευκρινίσουμε μερικές ιδέες που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι το ΝΑΤΟ, όντως, είναι μια διαφορετική οντότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 30 κράτη-μέλη σε μια υπερδομή που γεννήθηκε το 1949 η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τώρα 27 κράτη-μέλη και είναι μια υπερδομή που και το 1957. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι δύο, δύο υπερδομές διαφορετικές. Αν όμως κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες, τότε θα δούμε το εξής. Πρώτον, ότι όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, είναι στα όρια του γελίου, για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε 27 κράτη-μέλη, τα 21 είναι στο ΝΑΤΟ. Και τώρα με την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας θα φτάσουμε και στον αριθμό 23 ποιε χώρε τώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Η Αυστρία, η Κύπρο, η Ιρλανδία και η Μάλτα. Άρα στην πραγματικότητα πρέπει να καταλάβουμε ότι σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέσα στο ΝΑΤΟ. Δεν σας βγάζω τον κατάλογο, είναι 21 και θα γίνουν 23. Από την άλλη πλευρά, τώρα, άμα κοιτάξουμε το ΝΑΤΟ, είναι 21 χώρε του ΝΑΤΟ που είναι βέβαια από τις 30 σε αυτή τη δομή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, άμα το κοιτάξουμε ορθολογικά, όσον αφορά το ευρωπαϊκό σκεπτικό, από το ΝΑΤΟ έχουμε τρεις χώρες που δεν είναι στην Ευρώπη. Είναι η Αμερική βέβαια, είναι ο Καναδάς και βέβαια και η Τουρκία. Άμα βγάλουμε αυτές τις τρεις χώρες, στο ευρωπαϊκό πεδίο δράσης, ξαναπηγαίνουμε στο 27. Άρα έχουμε πάλι εδώ ένα 21 προς 27, το οποίο θα γίνει και αυτό 23 προς 27. Άρα για ποιες χώρες μιλάμε που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Αλβανία που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είναι στο ΝΑΤΟ, η Ισλανδία, το Μαυρογούνιο, τα Σκόπια, η Νορβηγία και πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν το κοιτάζουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πάνω κάτω έχουμε έναν πολύ μεγάλο πυρήνα χωρών της Ευρώπης που είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και γι' αυτό το βλέπουμε ότι είμαστε τόσο συντονισμένοι σε πολλά θέματα. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν, άμα το σκεφτούμε ακόμα πιο βαθιά, ότι έχουμε ένα πολιτικό σκέλος που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πολιτικό, έχει οικονομικό, και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα στρατιωτικό σκέλος που είναι το ΝΑΤΟ. Όταν βάζουμε λοιπόν αυτές τις δύο υπερδομές και εξετάζουμε την κοινή τομή, η κοινή τομή είναι κυρίαρχη. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο σε ένα πλαίσιο μιας κοινή συνεργασίας, είμαστε σε μια συνέργεια. Κατά συνέπεια, όταν θα πείτε σε μια χώρα που είναι κράτος μέλος και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι εσείς είστε φανατικά υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φανατικά κατά του ΝΑΤΟ, πώς να το εκλάβει, αφού είναι και στα δύο. Στην πραγματικότητα δεν στέκει αυτό το επιχείρημα, εκτός αν βασιζόσαστε σε ιδεολογικά κριτήρια. Τότε είναι άλλο θέμα και μπορούμε να πούμε ότι είναι άσχετο ακόμα και με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι η εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι δύο υπερδομές που έχουν τόσα πολλά κοινά στοιχεία που πρέπει να κοιτάζουμε τις λεπτομέρειες για να δούμε τη διαφορά. Άρα δεν μπορεί να είμαστε υπέρ του ενός και κατά του άλλου ενώ μιλάμε για την ίδια κοινή τομή. Επίσης, άμα κοιτάξουμε τον συνεταιρισμό για την ειρήνη και κοιτάξουμε τις χώρες για τις οποίες μιλάμε, είναι όλες μέσα σε αυτόν τον συνεταιρισμό, εκτός από την Κύπρο. Άρα, τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Σημαίνει πρακτικά ότι όταν μιλάμε για διαφοροποιήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί μιλάμε για τους ίδιους συμμάχους με εμά. Άρα, ή είναι σύμμαχοί μας, ή δεν είναι. Αλλά δεν μπορεί να είναι σύμμαχοι σε ένα πλαίσιο και από την άλλη πλευρά να του θεωρούμε αντίπαλους. Αλλά πρέπει λοιπόν να έχουμε και εμείς μια συνοχή σκέψης. Αν αυτές οι δύο υπερδομές είχαν μόνο μερικές χώρες σαν κοινή τομή, θα μπορούσαμε να το πούμε με μεγάλη άνεση. Εδώ ο μεγάλος πυρήνα είναι κοινό στις δύο υπερδομές και έχουμε λοιπόν ένα πολιτικό, οικονομικό, και στρατιωτικό σκέλος που είναι απόλυτα συντονισμένο και το βλέπουμε με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο ειδικά και λόγω της Ουκρανίας και της ε, ρώσικης εισβολής στην Ουκρανία πως αυτές οι χώρες αποφάσισαν να έχουν ακριβώς την κοινή πορεία άρα όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης συν το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση συν βέβαια την Αμερική και τον Καναδά. Όλε αυτέ οι χώρε είναι συντονισμένε για να έχουν ακριβώ τα ίδια δεδομένα. Αν υπάρχουν χώρε όπω είναι η Τουρκία, που παίζουν σε δύο ταμπλό, δεν είναι καθόλου η πλειοψηφία, είναι πραγματικά το αντιπαράδειγμα. Αλλά πρέπει λοιπόν να είμαστε συντονισμένοι και, αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά δεσμού και σχέσει σε επίπεδο υψηλή στρατηγική, πρέπει να καταλάβουμε ότι η σχέση μας και ο δεσμός μας σχετίζεται με τον κοινό πυρήνα, την κοινή τομή που είναι κυρίαρχη σε αυτές τις δύο υπερδομές.